Σήμερα, φίλοι μου, θα ασχοληθούμε με την αλλαγή λαδιού σε ένα LID SV100, αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο 2008. Λοιπόν, σύμφωνα με το βιβλίο τεχνικών χαρακτηριστικών, με το manual, η χωρητικότητα λάδι μηχανής είναι 0,7 λίτρα και αν λύσετε κινητήρα, αυτό σημαίνει μετά την αποσαρμολόγηση 0,8. Αυτό το συγκεκριμένο μηχανάκι, το SV100, δεν έχει φίλτρο λαδιού. Το μόνο που έχει και που μπορώ να σας δείξω λίγο, ναι, σε αυτό εδώ σημείο έχει στην αριστερή πλευρά, εδώ κάτω δίπλα από τη μανιβέλα, αυτή εδώ τη βίδα, ναι, εκεί έχει, όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα, ξεβιδώντας αυτή εδώ τη βίδα, έχει μια φλατζούλα, ένα λατηριάκι και μια σίτα, μεταλλική σίτα, όπου λέει ελέγξτε αν το φίλτρο σίτας λαδιού, η ελαστική τσιμούχα και το λαστιχάκι από στράγγισης βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, το μηχανάκι αυτό το συγκεκριμένο έχει 11.000 λίτρα. Εγώ στην προηγούμενη αλλαγή λαδιών που έκανα πέρυσι, είχε περίπου 9.500 λίτρα, για πρώτη φορά άνοιξα αυτή την τάμπα, δεν είχε μέσα τίποτα απολύτως, την ξένα έκλεισα, ήταν πεντακάθαρη, γιατί το συντρώω σωστά το μηχανάκι, δεν κάνω πολλά χιλιόμετρα και αλλάζω λάδια μια φορά το χρόνο, έχοντας κάνει περίπου στα 1000-1500 χιλιόμετρα. Δεν είχε τίποτα. Εσείς μπορείτε, αν δεν την έχετε ανοίξει ποτέ, να την ανοίξετε, να βγάλετε αυτή τη σίτα, να δείτε αν τυχόν είναι λερωμένη και να την πλύνετε με βενζίνη, να την ξανατοποθετήσετε. Τώρα, θα σας δείξω ποια είναι η διαδικασία αλλαγής λαδιού. Που γίνεται από την άλλη πλευρά. Εδώ βλέπουμε την τάπα από την οποία ελέγχουμε τη στάθμη και βάζουμε τα λάδια, και από κάτω αυτή εδώ είναι η τάπα από την οποία βγάζουμε τα λάδια. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένα κλειδί νούμερο 17 πολύγωνο. Έχουμε βάλει από κάτω τη λεκάνη για να μαζέψουμε τα λάδια μας. Εντάξει, και πάμε να ξεβιδώσουμε την τάπα. Επίσης, ξεβιδώνουμε και την τάπα από πάνω, την οποία συμπληρώνουν τα λάδια, για να παίρνει αέρα και να αδειάσει πιο γρήγορο ο κινητήρας. Τώρα, μπορούμε, όπως έχουμε το μηχανάκι στο διπλό stand, να το πλαγιάσουμε και λίγο προς την πλευρά εδώ που βρίσκεται η τάπα, για να στραγγίσει καλύτερα ο κινητήρας. Όπως και να έχει, περιμένουμε όση ώρα χρειάζεται για να στραγγίσει εντελώς ο κινητήρας. Λοιπόν, ο κινητήρας έχει στραγγίσει, έχω περιμένει πολλή ώρα. Έχω μάλιστα πλαγιάσει, όπως σας είπα πριν, πάνω στο διπλό stand προς αυτή τη μεριά που βρίσκομαι εγώ το μηχανάκι, για να γίνει όσο καλύτερη αποστράγγιση, να μην μείνουν υπόλοιπα μέσα στο κινητήρα. Και τώρα πάμε να τοποθετήσουμε την τάπα λαδιού
και να τη σφίξουμε πάλι με το 17. Χρειάζεται ή καρυδάκι, ξαναλέω, ή πολύ. Λοιπόν, το σφίξουμε είναι έτοιμο. Προσέχουμε, δεν βάζουμε πάρα πολύ μεγάλη τελούνα. Τα μέταλλα είναι μαλακά, είναι από αλουμίνιο. Και πάμε τώρα στην από πάνω για να κάνουμε την τοποθέτηση του λαδιού, την πλήρωση του λαδιού. Είναι τέτοιο το σημείο που δυσκολεύει λίγο και θα χρειαστείτε κάτι, ας πούμε ένα μικρό χωνί. Εγώ έχω κόψει ένα άλλο μπουκάλι λαδιού, αυτό το πράγμα, και το χρησιμοποιώ κάθε φορά, βλέπετε κατά ποιον τρόπο, να μπορώ να βάζω τα λάδια. Όπως σας είπα και πριν, και σύμφωνα με το μάνιαλ αλλά και από πείρας γνωρίζουμε ότι αυτά τα μηχανάκια τετράχρονα, τα Honda, αλλά και γενικά όλα τα τετράχρονα στην περιοχή μας, στις κλιματολογικές συνθήκες της πατρίδας μας, χρειάζονται λάδια 10-40. Τι έχουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, απλό λάδι, δεν χρειάζεται όρεκ τέλειο. Είναι 10-40, δεν κάνω διαφήμιση, δεν σας δείχνω τη μάρκα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι γεμάτο, ένα λίτρο. Θα βάλουμε τα 700 ml και πρέπει να μας μείνουν στο μπουκάλι τα 300. Οπότε το αργά, γιατί είναι μικρό το στόμιο και δεν μπορεί να το τραβήξει γρήγορα. Έχω βάλει 500 ml. Αλλά 200 θα χρειαστούν. Έχω βάλει 600 και λίγα ακόμη, περίπου 100 ml θα χρειαστούν. Ναι, ορίστε φίλοι μου, έχουν μείνει 300, άρα έχουμε βάλει 100 ml. Εντάξει, τώρα θα βγάλω αυτό και θα σας δείξω πώς ελέγχουμε τη στάθμη με το δίχτυ στάθμης λαδιού που έχει. Λοιπόν, για το δίχτυ στάθμης λαδιού πρέπει να βρίσκεται το λάδι εδώ στην κορυφή, αλλά θα δώσετε μεγάλη προσοχή το μηχανάκι να βρίσκεται σε εντελώς οριζόντια θέση. Κοιτάμε λοιπόν το δίχτυ στάθμης λαδιού χωρίς να τον διδώνουμε και δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, εγώ το βλέπω, είναι ακριβώς στο επιθυμητό σημείο και είναι λογικό, γιατί χρησιμοποιήσαμε το δοσομετρητή του λουχείου και βάλαμε ακριβώς τα 700 ml που αναφέρονται στο προσπέκτους. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή ήταν η διαδικασία αλλαγής λαδιών στο Honda Lead SV100. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε.